Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε? Ένας κάποιος ενθουσιασμός υπάρχει, το καταλαβαίνετε. Σας το μεταδίδω και μέσα από την οθόνη αυτή τη στιγμή, του υπολογιστή, του κινητού που με βλέπετε. Μπήκε ο Σεπτέμβρης, παιδιά, επιτέλους! Ξέρω ότι πολλοί από εσάς αγαπάτε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς πλέον. Αγαπάω το καλοκαίρι όσο μπορώ να φύγω, δηλαδή μία εβδομάδα έφυγα φέτος, το υπερλάτρεψα το καλοκαίρι. Μόλις γύρισα ήθελα απλά να τελειώσει. Σήμερα λοιπόν τι θα κάνουμε, μπήκε ο Σεπτέμβρης όπως είπα, πλησιάζει το άνοιγμα των σχολείων και ήρθε η μεγάλη στιγμή να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα στο παιδικό δωμάτιο. Σήμερα δεν θα κάνουμε γενικό ξεκαθάρισμα στο παιδικό δωμάτιο, γιατί αυτό το βίντεο θα σπάσει σε δύο μέρη πιθανότητα. Για να μπορέσω να σας το ανεβάσω έτσι και να μην σας κουράσω, να μην βγει τεράστιο αυτό το βίντεο. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ξεκαθάρισμα στα ρούχα και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι καινούριο που θα δοκιμάσω. Οπότε θα έχετε και review αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά όχι σε αυτό το βίντεο, στο επόμενο βίντεο. Πριν μερικές μέρες λοιπόν έπεσε στην αντίληψή μου μία διαφήμιση στο Instagram η οποία μιλούσε για ένα site, το Swap Planet, ίσως έχει πέσει και στη δική σας αντίληψη, το οποίο site αναλαμβάνει, σου στέλνει σακούλες δικές του στο σπίτι, κάνεις ξεκαθάρισμα στα παιδικά ρούχα, τα βάζεις μέσα στη σακουλίτσα, όλα αυτά χωρίς χρέος, έτσι, επαναλαμβάνεις τις σακουλίτσες αφού τις παραγγείλεις στο site τους χωρίς κόστος, έρχονται, σου φέρνουν τη σακούλα, γεμίζεις τη σακούλα εσύ όποια μέρα από τις επόμενες θέλεις και αφού τα πλύνουν και τα ξεκαθαρίσουν και δουν ποια έχουν καλή ποιότητα, ποια είναι δηλαδή σε καλή κατάσταση ακόμη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανταλλαγή, τα διαθέτουν στο site τους και μέσα από τα ρούχα που έχεις δώσει εσύ παίρνεις κάποιο ποσό σαν πιστωτικό, ας το πούμε. Σαν πιστωτικό λοιπόν, και μπαίνεις στο site τους και επιλέγεις κάποια ρούχα τα οποία σου αρέσουν, τα οποία είναι δεύτερο χέρι, μεταχειρισμένα δηλαδή. Και πραγματικά θέλω πολύ να το δοκιμάσω αυτό, γιατί το τελευταίο διάστημα έχω μπει στη διαδικασία λίγο του να μην αγοράζω τόσα πολλά πράγματα και να προσπαθώ όσο μπορώ, με τον τρόπο μου φυσικά, δεν τα καταφέρνω πάντα, με τον τρόπο μου, να μην μολύνω τόσο πολύ το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι αγοράζοντας συνεχώς καινούργια ρούχα, το μόνο που κάνουμε είναι να επιβαρύνουμε το περιβάλλον, γιατί όσο περισσότερα αγοράζουμε, τόσο περισσότερα πετάμε κάποια στιγμή και δεν είναι καλό όλο αυτό. Οπότε σκέφτηκα ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία αυτή. Θέλω να σας δείξω και τη σακουλίτσα, αν δεν φαινόταν τόση ώρα στο background και ξέχασα να τη μαζέψω. Λοιπόν, η σακουλίτσα είναι αυτή εδώ. Έχει ταινία με αυτοκόλλητο, αφαιρείς την ταινία και κλείνεις τη σακουλίτσα. Έχει και το σήμα του site επάνω, είναι swapplanet.com. Ανυπομονώ πραγματικά να κάνω το ξεκαθάρισμα στα ρούχα του Άκη, σε ό,τι δεν μας κάνει, σε ό,τι δεν χρειαζόμαστε πλέον και να γεμίσω τη σακουλίτσα. Η κάθε σακουλίτσα παίρνει συγκεκριμένα τεμάχια, παίρνει γύρω στα 30 κομμάτια ανάλογα και τον όγκο του κάθε ρούχου. Αντιστοίχως σε κιλά αναφέρει ότι παίρνει 2 με 3 κιλά. Αυτά αντέχει σαν σακούλα. Εάν θεωρείτε ότι έχετε περισσότερα ρούχα από αυτά που ανέφερα, απλά παραγγέλνετε περισσότερες σακούλες. Ξανατονίζω ότι τις παραλαμβάνεις χωρίς κανένα κόστος, δεν σε χρεώνουν κάτι πλέον, όπως και παραλαμβάνουν τα ρούχα πάλι χωρίς κόστος. Οπότε είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είπαμε να ξεκινήσουμε το ξεκαθάρισμα. Θα ξεκινήσω πρώτα, νομίζω, από τη σιρταριέρα, στην οποία σιρταριέρα γίνεται ο πανικός ο ίδιος, ειδικά στο πρώτο σιρτάρι με φανέλες, κάλτσες και μποξεράκια κτλ. Θα κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα. Στο τελευταίο σιρτάρι έχω αφήσει παιχνίδια, είχα βάλει, γιατί είχαμε αρκετές φιγούρες δεινόσαυρους κτλ. Οπότε αυτό το σιρτάρι θα διάσει. Και στη συνέχεια έχω στην ντουλάπα κάποια χειμερινά, τα οποία θέλω να βγάλω, να δω τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε πια. Και σιγά σιγά να αρχίσω να γεμίζω τη σακουλίτσα μου. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι φέτος, ειλικρινά δεν ξέρω τι και τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Πρέπει να κάνω μία λίστα, δηλαδή τελειώνοντας με το ξεκαθάρισμα, θα κάνουμε και μία λίστα να δούμε τι και τι χρειαζόμαστε, ώστε όταν θα έρθει η στιγμή να μπω στο site, να δω τι και τι ρούχα έχουν, να είμαι σε θέση να ξέρω τι ακριβώς χρειάζεται το παιδί. Πολύς ενθουσιασμός, πάμε να ξεκινήσουμε. Thank you.
μόλις τελείωσα, οι καλτσούλες αυτές που είναι να φύγουν θα μπουν τώρα σε μια σακουλίτσα, θα τις βάλω σε μια σακουλίτσα. Α, ωραία! Έριξα μια κάλτσα μέσα στο καφέ. Είχα ένα καφέ κάποτε. Όπως σας είπα λοιπόν, τελείωσα με τις κάλτσες. Θα τις βάλω σε μία σακουλίτσα. Εάν θέλει κάποια μανούλα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και είτε να συναντηθούμε να της δώσω τα καλτσάκια, τα οποία είναι αρκετά. Είναι από 23 νούμερο νομίζω μέχρι 26 τα περισσότερα. Δεν είναι απαραίτητα όλα αγορίστικα, δηλαδή υπάρχουν γκρι καλτσούλες ας πούμε. Θα φόραγε και ένα κοριτσάκι γκρι καλτσούλες. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Έφυγαν πάρα πολλά ζευγάρια, επιτέλους ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο. Και με τα ρούχα ξεκαθάρισε το τοπίο. Τα καλοκαιρινά εννοείται δεν τα μαζεύω ακόμη, όμως έχω βγάλει χειμωνιάτικα. Έχω μια εικόνα, χρειαζόμαστε σίγουρα μπλουζάκια καθημερινά. Ειδικά για το σχολείο θα χρειαστούμε σίγουρα μπλουζάκια. Μια ζακετούλα νομίζω θα χρειαστούμε, γιατί η γκρι ζακέτα που έχουμε δεν θα μας κάνει πολύ καλά φέτος. Αν και έχουμε μια μπλε και μια μπορντό. Αλλά νομίζω ότι θα χρειαστούμε και μια γκρι. Θα χρειαστούμε, μπουφάνι σίγουρα δεν θα χρειαστούμε. Είχαμε πάρει πέρσι και είναι, νομίζω θα μας είναι εντάξει φέτος, σαν μέγεθος, το μπουφάν. Όπως είπα θα χρειαστούμε κάποια φανελάκια. Και σουρουχάκια. Και φόρμες, δηλαδή θα κοιτάξω στο site του Swaplanet. Ενημερωτικά σας λέω ότι αυτό το βίντεο δεν είναι sponsor, πραγματικά το ανακάλυψα τελείως τυχαία στο Instagram. Απλά το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και θέλησα να σας το προτείνω, να σας το πω, να σας το μεταφέρω, ούτως ώστε αν θέλετε και εσείς να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, και εγώ ακόμη δεν ξέρω πώς θα πάει, οπότε αν θέλετε περιμένετε να σας πω τις εντυπώσεις μου αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, για να ξέρετε αν θα το δοκιμάσετε κι εσείς. Λοιπόν, αν είστε αυτής της λογικής φυσικά της ανταλλαγής, πρώτη φορά θα το κάνω και εγώ, δεν το έχω ξανακάνει. Λοιπόν, μπλουζάκια, φόρμες και ζακέτα θα κοιτάξω σίγουρα. Τώρα για οτιδήποτε άλλο, θέλησα να πάρω κάποιο πατελονάκι έτσι για πιο καλό ή κάτι τέτοιο, κάποια ζακετούλα μάλινη ή κάτι τέτοιο, θα κοιτάξουμε το γρόσο καινούρια. Αλλά για αυτά τα πραγματάκια, για τα καθημερινά μας, έχουμε ήδη κάποια, θα κοιτάξουμε και στο συγκεκριμένο site και ελπίζω να βρούμε κάτι. Πάει ο καφές μου, ήθελα να πιω λίγο καφέ ακόμη. Ελπίζω να βρω πραγματάκια και ελπίζω τα ρουχαλάκια που θα στείλω να αντιστοιχούν σε κάποιο ποσό που να επιτρέπει να βρω ωραία πραγματάκια μέσα στο site τους. Θα ρίξω τη ματιά μου ούτως ή άλλως. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like. Θα έρθουν κι άλλα τέτοια βίντεο. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανεβαίνει ένα βίντεο την εβδομάδα σίγουρα. Απλά δεν είμαι σε θέση να σας πω ποια μέρα. Θα ανεβαίνει όμως ένα βίντεο την εβδομάδα. Αυτά προς το παρόν. Ελπίζω να σας άρεσε λοιπόν το σημερινό βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο που θα είναι πολύ πολύ σύντομο. Φιλάκια πολλά!